Η αλήθεια είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο πέρασε από 10 κύματα με κορύφωση την τεχνητή πόλωση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια έχετε στόχο γι' αυτό. Θέλετε να κρύψετε τη συμπόρευση στην αντιλαϊκή στρατηγική με διαφορετικά λόγια και χρώματα βέβαια προκειμένου να παγιδεύονται, να εγκλωβίζονται λαϊκές μάζες που κανονικά έπρεπε να σας γυρίζουν την πλάτη. Όπως και στο θέμα της Λάρκου. Υποκρισία και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην περίοδό τους και τότε κάνανε απεργίες οι εργαζόμενοι για πληρωσιά, για τις εργολαβίες, για τη μείωση της παραγωγής, για την απαξίωση της εταιρείας. Και βέβαια σας κατηγορούσα για πλήρη ιδιωτικοποίηση. Έτσι είναι, το ετοιμάζατε εσείς, το φτιάξανε οι σημερινοί. Όμως ο αγώνας και η αλληλεγγύη δυναμώνουν και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δεν είναι μόνοι τους. Φυσικά έχετε ανταγωνισμό. Εκφράστηκε και εδώ στην αίθουσα. Ποιος από τους δύο εξυπηρετείτε το κεφάλαιο με περισσότερα επενδυτικά σχέδια μεγαλοεπιχειρηματιών, ποιος προχωρά πιο γρήγορα την απολιγνητοποίηση που ακριβένει το ηλεκτρικό ρεύμα και τροφοδοτεί το λαό με ακρίβεια και πετάει στην ανεργία 15.000 εργαζόμενους. Συνεπώς, η ψευτοαντιπαράθεσή σας δεν αφορά λύσεις και προβλήματα για τα βάσανα του λαού. Μιλάτε όμως για δημοκρατία, όταν ο κάθε αναπτυξιακός νόμος έχει τη σφραγίδα του ΣΕΒ. Δικτατορία του κεφαλαίου λέγεται αυτό. Εδώ ούτε τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων αφήνεται να προβάλλεται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αντίθετα, φακελώνεται τα συνδικάτα με νόμο. Πολύ περισσότερο δεν αφήνεται να ενημερώνεται και για τις κινητοποιήσεις του ΚΚΕ. Αλλά και με την αντιλαϊκή σας πολιτική, και εσείς και οι προηγούμενοι, έχετε καταπατήσει δικαιώματα πρόσβασης και προστασίας στη δουλειά, στην υγεία, στην παιδεία, στην ενέργεια και μια σειρά ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να κερδίζει αποκλειστικά το κεφάλαιο. Αυτό αναδεικνύεται και σε αυτόν τον νέο αναπτυξιακό νόμο που καμιά σχέση δεν έχει με την προστασία και την προώθηση ακριβώς αυτών των λαϊκών δικαιωμάτων και αναγκών. Σε αυτή τη ρότα είναι και το νομοσχέδιο και οι υπουργικές αποφάσεις. Η 1201. Θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 5 με ειλικρίνεια. Δεν είναι απλώς μια αλλαγή σε έναν αριθμό και σε ένα ποσοστό προκειμένου να μεγαλώσει το τυρί στη φάκα για τους φιλάθλους της ομάδας που δικαιολογημένα θέλουν το καλύτερο για την ομάδα τους. Γιατί καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία και τα έσοδα φυσικά ενδιαφέρουν κάθε ερασιτέχνη. Ωστόσο, από την αρχή αποκαλύψαμε την προσπάθεια εκμετάλλευσης να αξιοποιηθεί μια ιστορική ομάδα προκειμένου να προχωρήσουν μεγάλες business και επιχειρηματικά σχέδια. Αλήθεια, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν προχώρησε η ανάπλαση στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η υπογειοποίησή της, τα προσφυγικά και άλλα, με χρήματα που θα έβαζε η ΠΑΕ και φυσικά με τη συνδρομή του Δήμου και της κυβέρνησης για το συνολικό σχεδιασμό. Και έτσι θα έμενε και η ομάδα στη φυσική και ιστορική της έδρα, που ήταν και είναι το αίτημα των φίλων του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν προχώρησε? Γιατί προφανώς δεν υπήρχε το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει τώρα για το Βοτανικό. Και χρησιμοποιείται ως όχημα ο Παναθηναϊκός για να εξυπηρετηθούν τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα τραπεζών, αμερικανικών κεφαλαίων κλπ. Δηλαδή για την ανάπλαση της περιοχής έχετε κριτήριο τα οικονομικά συμφέροντα και όχι τις ανάγκες των δημοτών. Σε αυτή λοιπόν την τροπολογία εκφραζόμαστε με το παρόν. Η 1202 είναι από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Οι διατάξεις είναι φωτογραφικές, διευκολύνει την κατασκευή νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών, υπερδομών φυλακών τύπου ΝΑΤΟ,
που επιφέρει τον εγκλωβισμό χιλιάδων ξεριζωμένων και κατατρεγμένων από υπεριαλιστικές επεμβάσεις στα νησιά και σε άθλιες συνθήκες. Μίλησε πιο αναλυτικά η βουλευτήνα συντρόφισσα Κομνηνάκα στην ομιλία της. Την καταψηφίζουμε αυτή την τροπολογία. Τη 1203 το ίδιο καταψηφίζουμε. Διευκολύνει τη λεγόμενη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, που είναι πολύ άδικη και σε βάρος του λαού, γιατί εξοντώνει, αντί να αξιοποιεί εγχώριες ενεργειακές πηγές για φτηνή ενέργεια για το λαό. Επίσης, διευκολύνει ακόμα πιο πολύ στρατηγικές μεγάλες επιχειρήσεις. Στο 1204, που είναι του παιδείας, λέμε παρόν. Βεβαίως είναι κοροϊδία και προκλητική παροχή κουπονιών ύψους 200 ευρώ για να αγοράσουν τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό οι εκπαιδευτικοί, όταν όλο το χρόνο τους έχει αφήσει αβοήθητους η κυβέρνηση, αρνούμενοι να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Εμείς λέμε να κατευθύνει και να διαθέτει χρήματα για την ικανοποίηση των αιτημάτων της, για αρέωση τμήματων με διορισμούς εκπαιδευτικών και όχι να μπουκώνει τα μονοπόλια του κλάδου με ζεστό χρήμα. Τέλος, στη 1205 την καταψηφίζουμε, αν και επιμέρους άρθρα της, όπως το 1 και το 4, εκφραζόμαστε με το παρόν.